Ο κύβο ερήφθη. Η Λευκοσία πέρασε στην αντεπίθεση με σειρά μέτρων για αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων στην Κυπριακή ΑΟΖ. Όμω εκφράζονται διαφορετικέ απόψει αναλυτών για την ορθότητα ή μη τη απόφαση για αναστολή τη συμμετοχή τη ελληνοκυπριακή πλευρά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Η αντίδραση είναι και αναγκαία, ήταν επιτακτικά επιβαλλόμενη και θα φέρει αποτελέσματα. Αποσυρώμενη από τι συνομιλίε, έστω και προσωρινά. Ποιον τι μπορούμε. Αυτό που θέλει να συντηρήσει το στάσεις Ή νομίζετε ότι θα δρώσει το φτύν του Ερτογκάν επειδή δεν θα πάει ο Αναστασιάδης στην αυριανή συνάντηση με τον Έρωκλο. Μια τολμηρή αποφασή προς τη σωστή κατεύθυνση. Με ανησυχεί ότι αυτή η αποφασή λαμβάνεται χωρίς να υπάρχει κάποιος σχεδιασμός Τίθεται πλέον το ζήτημα της διαχείρισης μιας τέτοιας απόφασης και επισημαίνεται η ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων επιστροφής της ελληνοκυπριακής πλευράς στις συνομιλίε. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να μπουν όρι επιστροφής, σαφείς όροι επιστροφής στις συνομιλίε, η οποία είναι οι αναγκαίοι γιατί, για να μας βοηθήσουν διπλωματικά στο να χειριστούμε αυτή την υπόθεση για να κερδίσουμε και στον επιγενειακό αγώνα, -αγώνα τόσο εντό αλλά κυρίω σε διεθνέ επίπεδο. Εάν η Τουρκία δεν κάνει τίποτα, εάν δεν πάρει πίσω τίποτα από όλα αυτά, μπορούμε όπω το αποφάσισε την σοφία του το Εθνικό το Συμβούλιο Συστημικού ναι. να επιστρέψουμε στι συνομιλίε χωρί να εξευτελιστούμε. Τώρα έχουμε βάλει τον εαυτό μα σε έναν αδιέξοδο και πολύ φοβούμαι ότι δύσκολα θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την υπόθεση. Η επιστροφή, αν χρειαστεί, στις συνομιλίε θα γίνει αφού όντω εξαντληθούν και όλα τα άλλα μέτρα νομικά, πολιτικά και διπλωματικά που πρέπει να λάβει η Κύπρος. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, οι κατάλληλες αποφάσεις λαμβάνονται στον κατάλληλο χρόνο, όμως η Κυπριακή Δημοκρατία για ακόμη μια φορά φαίνεται να ακολουθεί τα γεγονότα. Υποστηρίζουν ότι οι προκλητικές ενέργειες των Τούρκων δεν προκαλούν έκπληξη, καθώς οι σχεδιασμοί της Άγκυρας είναι γνωστοί από καιρό, όμως η Λευκοσία περίμενε να εκδηλωθούν και να αντιδράσει κατόπιν εορτής.